πετάγαν το ψωμί της, την πατάγαν τα χέρια με τα πόδια. Στο παιδί μου βάζανε μολύβια, βάζουνε γόμες και την κατηγορούσαν πως έκλεψε. Η νέα καταγγελία για το bullying στον Αλφα συγκλονίζει. Κάθε μέρα στο σχολείο ήταν εφιάλτης για τη μικρή κόρη της κυρίας Μαργαρίτας. Το παιδί επέστρεφε στο σπίτι με κλάματα. Δεν ήθελε να διαβάσει, να φάει, ούτε να ξαναπάει σχολείο. Υπάρχουν παιδιά που είναι ομάδες και βρίζουν. Ο τρόπος που ντύνεται, ο τρόπος που τρώει, έχει παραπάνω κιλά. Κάτι θα βρουν για να κάνουν bullying στα παιδιά. Το bullying σε βάρος του μικρού κοριτσιού είχε ξεκινήσει από τα χρόνια του δημοτικού. Οι γονείς της θορυβημένη της άλλαξαν σχολικό περιβάλλον. Όταν όμως πήγε στο γυμνάσιο, στο ίδιο γυμνάσιο που πηγαίνει ο 15χρονος μαθητής που επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά και ο μαθητής που αυτοκτόνησε τον περασμένο Ιούλιο, το μαρτύριο ξεκίνησε πάλι. Για το παιδί, το αγόρι, το είχαμε και στη γειτονιά. Τρεις μέρες δεν μπορούσα να συνέρθω, γιατί θα μπορούσε να είχε συμβεί και στο παιδί μου. Μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του 15χρονου, τα κλειστά στόματα άρχισαν να ανοίγουν. Γονείς που τα παιδιά τους έχουν πέσει θύματα bullying ζητούν να ληφθούν μέτρα. Μέχρι και κλάμα, δηλαδή. Έρχεται στο σπίτι και κλαίει και με λένε κοντούλα, χοντρούλα. Έχει πει στους δασκάλους, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Την κοροϊδεύαν ότι ήταν χοντρή, επειδή ήταν καλή μαθήτρια. Έπρεπε να τη μειώσουμε και λίγο, να την κάνουμε να αισθάνεται άσχημα. Το bullying εξελίσσεται σε μάστιγα, αφού όπως λέει η παιδοψυχολόγος και πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, καθημερινά γίνονται 4 με 5 νέες καταγγελίες. Βλέπουμε μία μοναξιά, μία θλίψη, μία ντροπή. Αρχίζει και χάνει τον κοινωνικό του έλεγχο, αρχίζει και απομονώνεται, δεν θέλει να πάει στο σχολείο, μπορεί να έχει και διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα, να έχει διαταραχθεί ο ύπνος του, η όρεξη. Οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν τον 15χρονο μαθητή στην Αργυρούπολη να προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του συνεχίζονται και στο διαδίκτυο.